Θα πάμε σε αυτή τη σύνδεση που είπαμε ότι θα επισπεύσουμε, καθώς η συγκυρία, η χρονική συγκυρία είναι ιδανική, η Σαντορίνη. Εκεί θα συναντήσουμε βέβαια τον κύριο Μανώλη Ορφανό, Δημοτικό Σύμβουλος Θύρας, με καταγωγή από την Κρήτη. Να σας καλησπερίσω. Τι κάνετε, κύριε Ορφανέ? Καλησπέρα, κύριε Παγιωτόπουλε, καλησπέρα στην Κρήτη. Ήταν να βγούμε στο τρίτο μέρος, ωστόσο επικοινωνήσατε και μας είπατε ή τώρα ή ποτέ. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε ένα εκπληκτικό λιμασίδεμα, ο καιρός μας έχει κάνει χατήρι σήμερα και έχει ένα απίστευτο λιμασίδεμα και νομίζω ότι οι κριτικοί πρέπει να απολαύσουν αυτή την εικόνα που βλέπετε στους τέχνες σας τώρα. Δεν επηρέασε ο καιρός, δεν είχε συννεφιά σήμερα? Είχε πολύ συννεφιά, μάλιστα το πρωί που με πήραν οι συνεργάτες σας για να κάνουμε τη σύνδεση, τους είπα ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ κακός. Όμως καθάρισε απότομα κατά τις 4.30-5 η ώρα και έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε πριν από. Τελικά σύμμαχος και ο καιρός για τη σύνδεσή μας, βοήθησε αρκετά. Ακριβώς. Είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας, κύριε Ορφανέκη, η Σαντορίνη, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, τουριστικά πώς τα πηγαίνετε? Πάρα πολύ καλά. Τουριστικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε να τα πηγαίνουμε καλά. Ζούμε ένα πάρα πολύ καλό Οκτώβριο. Για τα δεδομένα του μήνα, οι πληρότητες είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Καθώς και ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται το νησί είναι σε πάρα πολύ υψηλό οικονομικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε. Εν τω μεταξύ και κριτικοί πήγαν για διακοπές στη Σαντορίνη, όπως γίνεται κάθε χρόνο βέβαια. Φέτος είχαμε μια μεγάλη έλευση του κριτικού πληθυσμού προς το νησί της Σαντορίνης για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους. Πραγματικά τίμησαν με την παρουσία του πολλοί κόσμος που ήθελε να κάνει ολιγόμερες διακοπές στο νησί. Και για άλλη μια χρονιά η Κρήτη προτίμησε τη Σαντορίνη για τις διακοπές της. Και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιζόταν αν είχαμε ακόμα περισσότερα δρομολόγια. Κύριε Ορφανέ, ο σχεδιασμός βέβαια τρέχει με το βλέμμα στραμμένο και στο 22. Είχαμε και την τουριστική έκθεση στο Παρίσι, θα έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σωστά? Και πολλές επενδύσεις γίνονται και Σαντορίνη από ό,τι μαθαίνω. Στο ξενοδοχειακό κλάδο. Έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις και μια που μιλάμε με το Κρήτη TV, να σου πω ότι πολλοί κριτικοί επιχειρηματίες έχουν επιλέξει τη Σαντορίνη. Σωστά. Για να κάνουν την επένδυσή τους. Και χαιρόμαστε γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι υγιέστατες, αναβαθμίζουν το προϊόν που λέγεται τουρισμός στο νησί μας, το προϊόν που λέγεται διαμονή στο νησί μας και πραγματικά τους έρχονται, είναι ευπρόσδεκτοι αυτοί που έρχονται και σέβονται το περιβάλλον, τον τόπο, τους κατοίκους. Και κάνουν σωστές επενδύσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα παρατράγωδο, είναι εξαιρετικές επενδύσεις που γίνονται από κριτικούς επιχειρηματίες. Τελευταία ερώτηση, τελευταία κράτηση, πότε έχει προγραμματιστεί για τη Σαντορίνη φέτος, Νοέμβρη? Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή, αν και τα κρουαζιρόβλια δεν πήγαν και τόσο καλά. Ναι. Είχαμε μια πολύ χαμηλή ποιότητα στα κρουαζιρόβλια. Έχουμε μέχρι και αρχές Νοεμβρίου. Όμως πιστέψτε με ότι πολλά ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοιχτά και τον Νοέμβριο. Γιατί υπάρχει κίνηση ακόμα. Μάλιστα. Βέβαια, μια που μιλάμε για επισκεψιμότητα και κριτών που ήρθαν στην Σαντορίνη, να κάνω το παράπονό μου ότι δεν επισκεφτήκατε εσείς το νησί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για του χρόνου. Ήμασταν ασυνεπείς φέτος, αλλά δεσμευόμαστε. Να είστε καλά, κρατάω τη δέσμευσή σας και ελπίζω να έχουμε την τιμή να σας φιλοξενήσουμε. Χαρά μας, δική μας τιμή. Να είστε καλά, κύριε Ορφανέ. Να είστε καλά, λοιπόν.